αντιμέτωπες με το χρόνο οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση στο κεντρικό ιστό της πόλης της Αλεξανδρούπολης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Η επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης τόσο στη ΔΕΔΑΟ όσο και την Εργολάβο εταιρεία φαίνεται να απέδωσαν καρπούς καθώς τα έργα εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Φαίνεται ότι μάλλον πιάνει τόπο. Η επιστολή που έστειλα την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, προειδοποιώντας την εργολήπτηρη εταιρεία ότι θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τουλάχιστον των τελευταίων 30-40 χρόνων που θυμάμαι και συμμετάσχω στις παρελάσεις, είτε ως μαθητής είτε αργότερα ως συνδιοργανωτής, που δεν θα γίνει η παρέλαση επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, γιατί σήμερα Τρίτη ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης, από εχθές Δευτέρα φάνηκε ότι μάλλον θα είναι η εβδομάδα όπου θα επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδο, στάδιο της ποιότητας του δρόμου, διότι έγιναν οι παρασκευαστικές όλες εκείνες ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου σήμερα να πέσει η άσφαλτος. Με τον καιρό να είναι σύμμαχος, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δήμου της Αλεξανδρούπολης θα παρελάσουν στην οδό της Λεωφόρου Δημοκρατίας, όπως παραδοσιακά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να μην είναι εμπόδιο ο καιρός σε επόμενες μέρες, ώστε να ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος της διαδρομής. Ήδη σήμερα ξεκινήσανε περίπου από το ύψος του ζαχαροπλαστείου του Όσκαρ και θα κατευθυνθεί προς την Νικομηδίας. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε καλή εξέλιξη ως προς το θέμα της παρέλασης και θα εορταστεί ως ήθιστε επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαθητική παρέλαση δεν έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού απαγόρευαν τις δημόσιες συναθρήσεις.